ήρθε αμέσως η ώρα του Υπουργού Εργασίας, του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, που είναι στη σύνδεσή μας και τον ευχαριστούμε πολύ. Θα τον δούμε σε μερικά δευτερόλεπτα και είναι εδώ. Καλημέρα σας, κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα, Υπουργέ. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Καλό καλοκαίρι σε όλους, καλό Αύγουστο, καλές διακοπές. Να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά. Πάμε να κάνουμε μια προβολή στις επόμενες μέρες. Λένε οι πληροφορίες ότι έρχεται, είναι έτοιμο το νομοσχέδιό σας με τις νέες αλλαγές στα εργασιακά. Θα έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι έρχεται ο νέος εργασιακός οδοστρωτήρας, για να θυμηθούμε τα παλιά. Όχι, το νομοσχέδιο που φέρνουμε νομίζω θα είναι πάρα πολύ καλό. Πρώτα απ' όλα, ένα βασικό του κορμό είναι η ενσωμάτωση μια ευρωπαϊκή οδηγία που αφορά στα δικαιώματα των εργαζομένων. Φυσικά, η αλήθεια είναι ότι έχει ρυθμίσει που μπορεί να μην αρέσουν ιδιαίτερα στους ανθρώπους της αριστεράς, γιατί καμιά φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει και πράγματα που είναι περισσότερο φιλελεύθερα, το πούμε έτσι. Αλλά σε κάθε περίπτωση για την αγορά εργασίας είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Παραδείγματος χάρη, θεσπίζουμε τη δυνατότητα ενός εργαζομένου να δουλεύει σε πολλαπλούς εργοδότες. Δηλαδή, μπορεί κάποιος εργαζόμενος να δουλεύει 2-8 ώρα σε 2 διαφορετικούς εργοδότες και είναι αυτό απολύτως νόμιμο, δηλωμένο και στα εισόδηματά του. Ή θεσπίζουμε την περίοδο του δόκιμου εργαζομένου. Ένας εργαζόμενος εντός 6 μηνών εργάζεται σε μια επιχείρηση και μπορεί να λύει τη σύμβασή του αυτομάτως και αζημίως σε περίοδο 6 μηνών. Μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ. 2-8 ώρα σε 2 διαφορετικούς εργοδότες την ίδια ημέρα, δηλαδή θα μπορεί να δουλεύει 16 ώρες την ημέρα. Εφόσον το επιλέξει. Ναι. Εάν το επιθυμεί. Ναι. Δική του απόφαση είναι αυτή, όχι δική μου. Το θέμα είναι αν εμείς το επιτρέπουμε. Από εδώ και μπρος θα το επιτρέπουμε. Σήμερα δεν γίνεται.